Θέλω να φωνάξω πολύ γρήγορα στο βήμα τον Γιώργο Αγγελή. Είναι επίκρος καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που θα μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις του, δουλεύοντας με το πλεισμένο σκυρόδεμα. Ξεκινώντας να σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις μου, θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ στην ιδιαίτερη φύση του οπλισμένου σκυροδέματος. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για ένα σύνθετο υλικό που αποτελείται από δύο ανώμια και αντιθετικά υλικά. Από ένα τεχνητό λίθο, το σκυρόδεμα, και από το χάλιβα. Μέσα από τη συμπληρωματική και ισοδύναμη δράση των δύο συστατικών του, ως υβρίδιο, αντλεί ειδικά χαρακτηριστικά από το καθένα και αποκτά ταυτόχρονα αντοχή σε θλίψη και εφελγισμό. Ωστόσο, θεωρώ ότι οι επιπτώσεις αυτού του διφιούς και υβριδικού χαρακτήρα του δεν περιορίζονται στη μηχανική συμπεριφορά και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, αλλά ανοίγονται και σε ένα πλήθος επιπλέον διφορισμών και αμφισημιών. Χαρακτηριστικά, ο Ράιτ, λόγω του πολυσχηδούς χαρακτήρα του, το αποκαλεί μυγά. Μέσα από τις πολλές εφαρμογές του και τη διαδρομή του από τις απαρχές του 20ου μέχρι σήμερα, πολύ συχνά μοιάζει να μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα και στους δύο πόλους διαφόρων νοηματικών δίπολων. Μοιάζει δηλαδή να αποτελεί ένα πεδίο σύμφυσης και συνύφασης αντιθετικών ενιών. Έτσι, μεταξύ άλλων, μπορεί να είναι ταυτόχρονα τοπικό αλλά και διεθνές, να είναι χθόνιο και άχρονο αλλά και απολύτως σύγχρονο, χειροποίητο και πρωτογενές, αλλά και στην αιχμή της τεχνολογικής έρευνας, να είναι λαϊκό, αλλά να εξυπηρετεί και τον έντεχνο σχεδιασμό. Θεωρώ ότι αυτές οι αμφισημίες και τα δίπολα χαρακτηρίζουν γενικότερα τον ίδιο τον μοντερνισμό. Πρόκειται για τα ζητήματα που το μοντέρνο κίνημα εισήγαγε και τα επεξεργαζόμαστε έως και σήμερα μέσα στον ορίζοντα που αυτό είχε βάλει. Ίσως και γι' αυτό το λόγο, το οπλισμένο σκυρόδεμα να είναι το κατεξοχήν υλικό του μοντερνισμού, μιας και γεννήθηκαν μαζί. Θεωρώ δηλαδή ότι η αρχιτεκτονική του οπλισμένου σκυροδέματος υπάγεται εμπολής στο μοντερνισμό και στις διαδρομές του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική αρχιτεκτονική του ανεπίχρηστου οπλισμένου σκυροδέματος ως μια τάση του ελληνικού μοντερνισμού συνιστά μια διακεκριμένη περίπτωση με τα ειδικά χαρακτηριστικά της. Από τις αρχές της δεκαετίας του 50, που ο Μιχελής διατύπωνε την αυστηρή, αν μου επιτρέπετε, κάπως αυστηρή κριτική του, έχουν γίνει πολλά. Η ελληνική αρχιτεκτονική του οπλισμένου σκυροδέματος εξελίχθηκε και εξελίσσεται σταδιακά μέσα στον χρόνο ως ένα ζωντανό κομμάτι της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Έκτοτε τα έργα της, άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο, εμφανίζονται σε όλες τις περιόδους της ελληνικής αρχιτεκτονικής που ακολούθησαν, ακόμα και σε αυτήν την περίοδο του μεταμοντέρνου, ως αντίβαρο στην επικράτησή του και παρακαταθήκη. Έτσι, τα έργα αυτά συνδέουν γενιές αρχιτεκτόνων και συγκροτούν ένα διδακτικό, ευρύ και συλλογικό πεδίο συγκλήσεων και διαφοροποιήσεων. Θεωρώ δηλαδή ότι πρόκειται για ένα πλούσιο κεφάλαιο γνώσης, το οποίο όμως ίσως είναι κάπως άγνωστο και υποφωτισμένο. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό, νεότεροι ερευνητές σταδιακά και συστηματικά το αποκαλύπτουν. Μάλιστα, αμέσως πριν, ο κύριος Τσακόπουλος μας έδωσε ένα δείγμα αυτής της έρευνας. Στα βασικά, ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτής της αρχιτεκτονικής, κατά τη γνώμη μου, θα συμπεριλαμβάνονταν η λεπτέστητη, χθόνια, αυτόχρωμη υλικότητα, ο όμορφος τρόπος που αφομοιώνει το πέρασμα του χρόνου, η οικονομία και η αίσθηση του μέτρου, η περιορισμένη συνθετότητα των κατασκευαστικών τους πρακτικών. Μάλιστα, ο Μιχελής αποδίδει στη χρήση του οπλισμένου ανεπίχρηστου σκυροδέματος το ξανακοίταγμα όλων των υλικών και του εκφραστικού πλούτου τους στη σύγχρονη αρχιτεκτονική εν γέννη. Παρότι κατά καιρούς μεταπολεμικά έχει χρησιμοποιηθεί σαν ένα ουδέτερο υλικό, όπως τον γκρίχο χαρτόνι στη μακέτα. Και ίσως αυτό να συνδέεται με την επιδίωξη της ουδέτερης υλικότητας στα πρώτα λευκά επιχρησμένα μοντερνιστικά κουτιά του Μεσοπολέμου. Ακόμη, αναδεικνύεται στην αντίληψή μου όχι απλά και μόνο το σκυρόδεμα ως ένα εμφανές εκφραστικό υλικό, αλλά κυρίως η υπαγωγή του σε ένα συνθετικό σύστημα που αποδίδει
ή και αναδεικνύει ακόμη την κατασκευαστική αρχή φέροντος φερόμενο. Μέσα σε αυτό, ο φορέας ως υποσύστημα μπορεί να αποδώσει το βασικό ρυθμό του έργου και να αναλάβει σταθεροποιητικό ρόλο στη σύνθεση ή, ανάλογα με την περίπτωση, να εξαρθεί η παρουσία του και να αναλάβει εξέχοντα ρόλο. Μέσα σε αυτόν τον τεκτονικό χαρακτήρα των έργων της αρχιτεκτονικής του οπλισμένου σκυροδέματος, την τεκτοσύνη, όπως γράφει ο Κωνσταντινίδης, θεωρώ ότι συνοψίζεται ένα πνεύμα, ένας ευρύτερος τρόπος σκέψης που αναφέρεται στις ανάγκες της ατομικής και της συλλογικής ζωής και στο ηθικό και το κοινωνικό νόημα της αρχιτεκτονικής. Και ενώ το σκυρόδεμα ως υλικό μπορεί να είναι ή να μην είναι κατά καιρούς δημοφιλές, να αποσύρεται και να επανεμφανίζεται κάθε τόσο στο προσκήνιο της μόδας και έτσι να αποτελεί κάποιες φορές μια ευκαιριακή επιλογή του μελετητή, ο τεκτονικός χαρακτήρας και το πνεύμα που αυτός προάγει, έχω τη γνώμη ότι δεν επιδέχονται τέτοιες εύκολες προσαρμογές, ούτε είναι τόσο δημοφιλή εν γέννη. Ειδικά την προηγούμενη χαρούμενη περίοδο, σε εισαγωγικά η λέξη χαρούμενη, και ίσως και σήμερα. Και αυτό γιατί το πνεύμα και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, δηλαδή η οικονομία, η λιτότητα, η απλότητα, δεν προέρχονται έξωθεν, αφορούν την πίστη του μελετητή και όχι τις συγκυριακές προτιμήσεις του. Δηλαδή, είναι εγκατεστημένα στην αφετηρία του σχεδιασμού, στο μεθοδολογικό και ιδεολογικό του υπόβαθρο. Γι' αυτό, άλλωστε, θεωρώ ότι μπορούν να υπάγονται σε αυτήν την αρχιτεκτονική κεκτήρια επιχρησμένα ή επενδεδημένα. Όχι δηλαδή γιατί το υλικό δεν έχει ρόλο, δεν έχει σημασία. Αντιθέτως, επειδή έχει σημασία, φανερώνει το μέτρο και την εγκυρότητά του. Αντλεί δηλαδή νόημα και σημασία από το ιδεολογικό, ηθικό και μεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι αυτή η αρχιτεκτονική δεν συγκροτεί ένα κλειστό και αποκρισταλωμένο πάγιο κώδικα οδηγιών, ούτε ένα πεδίο μορφολογικών και τεχνοκρατικών ευρημάτων και εξητήσεων. Αντιθέτως, θεωρώ ότι συνδέεται με έναν ανοιχτό και για αυτό κριτικό τρόπο σκέψης και πράξης. Έτσι, τα τόσο γνωστά και παλιά αιτήματα για την αναζήτηση της ειλικρίνειας και της τιμιότητας της κατασκευής ή για την αλήθεια του υλικού, που σήμερα θεωρούνται από πολλούς παροχημένα και ασφικτικά κλειστά δόγματα, είναι κατά τη γνώμη μου χρησμοί. Χρησμοί και ενίγματα που πολιορκούν και φωτίζουν αυτό το πνεύμα. Και κάθε φορά ο μελετητής καλείται να τα απαντά και να το επανερμηνεύει. Με αυτόν τον τρόπο εκλαμβάνω τη συχνή παράθεση στα γραπτά του Κωνσταντινίδη, του Σολομικού στίχου, «Σε λέγχει πέτρα που κρατάς και κλεί φωνή και αυτήνη». Ή και το διάλογο του Λούις Καν με το Τούβλο, όπου απευθύνει στο Τούβλο το ερώτημα «Τι αυτό θέλει να γίνει» στο γνωστό μάθημά του το 1971. Νομίζω δηλαδή ότι πρόκειται για ένα κάλεσμα σε έναν βαθύτερο εσωτερικό διάλογο μέσα στον οποίο η αναζήτηση για την αλήθεια της κατασκευής, για την αλήθεια του υλικού, γίνεται αναζήτηση για την αλήθεια του δημιουργού. Δηλαδή, πρόκειται για την αμοιβαιότητα πνεύματος και υλικού. Μέσα από αυτό το διάλογο, το υλικό φανερώνει τον νοηματικό ορίζοντα και τον υπαρξιακό προσανατολισμό του δημιουργού και το έργο ως έκφραση σκέψεων και ιδεών για το υλικό αποκτά σταδιακά την πνευματικότητά του και το ηθικό, κοινωνικό και αισθητικό νόημά του. Αυτές τις γενικότερες σκέψεις και το κανονιστικό ίχνος που σχηματίζουν διαπραγματεύομαι και επεξεργάζομαι στο εφαρμοσμένο μου έργο. Σε αυτό, ο στατικός φορέας είναι μια βασική οδός στην προσπάθειά μου να προσεγγίσω αυτόν τον τεκτονικό χαρακτήρα και το πνεύμα του στα οποία αναφέρθηκα. Γι' αυτό το λόγο, ο φορέας έχει για εμένα ιδιαίτερη μεθοδολογική αξία στην εξέλιξη της θετικής διαδικασίας και της επίλυσης των θεμάτων και γι' αυτό επιχειρώ να τον αναδεικνύω ως ένα κύριο και πρωτεύον μέσο συγκρότησης του χώρου τους. Έτσι, ο φορέας αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της κεντρικής ιδέας των έργων. Αφενός, αναφέρομαι στη σημασία που έχει ο φορέας για την απόδοση του συνολικού ρυθμού που διέπει κάθε έργο, αλλά και για την οργάνωση της κάτωψής του και των επιμέρους περιοχών της. Με άλλα λόγια,
αποτελεί βασική παράμετρο της θετικής του δομής. Αφετέρου, αναφέρομαι στην αδρότητα της υφής του, στο χρώμα και στο φως του, στην αποτύπωση του ανθρώπινου κόπου στην τελική επιφάνειά του και σε άλλα χαρακτηριστικά του που συνεισφέρουν στην ένταξη των έργων στην τονική και χρωματική κλίμακα του περιβάλλοντος μέσα ή έξω από την πόλη. Ακόμη, αναλαμβάνει πρωτεύοντα ρόλο στη συγκρότηση της κατασκευαστικής δομής των έργων, καθώς αυτή υπάγεται στη λογική μιας ακολουθίας ανεξάρτητων, διακεκριμένων στρώσεων των επιμέρους κατασκευαστικών υποσυστημάτων, όπως μεταξύ άλλων οι πληρώσεις, τα υαλοστάσια, τα δίκτυα, η ηλιοπροστασία, οι μεταλλικές κατασκευές και άλλα. Σαν να είναι ο φορέας το βασικό σκαρί του πλοίου και πάνω του να στείνονται οι δευτερεύουσες κατασκευές, τα ξάρτια. Έτσι, από τα πρώτα στάδια της κατασκευής, ο φορέας αποδίδει ατελώς το αποζητούμενο πρωταρχικό έσω. Τον στόχο, δηλαδή, της αρχιτεκτονικής. Τον εσωτερικό χώρο στο βασικό σχήμα του. Ενώ με την ολοκλήρωσή του, το έργο έχει φτάσει αρκετά κοντά στην τελική του μορφή. Καθώς η μία στρώση ακολουθεί την άλλη, διευκολύνεται ο έλεγχος και η συντήρηση των κατασκευών. Επιπλέον, ο σύστημα έχει ποικίλες δυνατότητες να προσαρμόζεται σε διαφορετικές εκδοχές θεμάτων, προϋπολογισμών, κατασκευαστικών μεθόδων και υλικών. Οι εφαρμογές αυτές, παρά τις διαφορές τους, αποτελούν παραλλαγές του ίδιου τυπικού συστήματος. Θεωρώ επίσης ότι μέσα από την επαλληλία των ανεξάρτητων κατασκευαστικών στρώσεων και τη διάκρισή τους, που αποδίδει αυτή η κατασκευαστική λογική, το ένα υλικό έρχεται σε διάλογο με το άλλο και το αναδεικνύει, ενώ στο σύνολό της η κατασκευή γίνεται διάφανη. Δηλαδή, ξεκινώντας από το σκελετό και τη διάκριση φέροντος φερόμενου, τα έργα αναλύονται σε μέλη και θεωρώ ότι έτσι διαβάζονται συνολικά ως μια ακολουθία ενοτήτων. Έτσι δηλαδή επιχειρούν να εξηγήσουν τον εαυτό τους και τον τρόπο τους, τη συγκρότησή τους σε σύνολο και τη σκέψη που τα παρήγαγαν. Θέλουν και επιχειρούν, μεταξύ άλλων και με αυτόν τον τρόπο, να γίνουν κατανοητά και να δείξουν πώς δουλεύουν. Αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι αυτή η κατανόηση του χώρου που μας περιέχει διαφυλάσσει μια ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σήμερα, που μια ευρύτατα διαδεδομένη αντίληψη θέλει την αρχιτεκτονική να είναι κάτι που κυρίως θαυμάζεται ή και που εξειδικεύεται στο να φτιάχνει ένα περιβάλλον ειδικών εμπειριών. Έχω τη γνώμη ότι η ανάδειξη του στατικού φορέα και του υλικού του μπορούν να συνεισφέρουν στην κατανόηση από τους ανθρώπους του καθημερινού τους χώρου. Θεωρώ ότι αυτή η κατανόησή τους, μέσα από την καθημερινή πρακτική και το στοχασμό τους, αποτελεί βασικό όρο της οικειοποίησης του χώρου τους. Βασικό όρο, δηλαδή, της κατοικισμότητας του χώρου και του υπαρξιακού του ερίσματος. Αλλά εδώ ίσως ξεκινάει μια άλλη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ.